Είναι η εποχή αυτή που τα παιδιά μας πήγαν σχολείο, έχουν προσαρμοστεί ως επιτοπλίστων και τώρα αρχίζουν να εμφανίζουν μικρότερες ή μεγαλύτερες δυσκολίες που μας ανησυχούν εμάς ή ανησυχούν τους δασκάλους τους και φτάνουν στο σπίτι και φτάνουν σε εμάς και εμείς αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις δυσκολίες. Θεώρησα λοιπόν πως είναι η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε για αυτές τις μαθησιακές δυσκολίες, τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται. Σήμερα είναι μαζί μου εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα η Νικολέτα Παπαδοπούλου, λογοθεραπεύτρια και υπεύθυνη του Κέντρου Λογοθεραπείας Νόησης. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Καλησπέρα, Εύα μου. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους ακροτές του Νότος και να ευχαριστήσω που για ακόμα μία φορά μας εμπιστεύεσαι και μας καλείς την ωραία παρέα σου. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε στις μαθησιακές δυσκολίες. Τι είναι αυτό το τόσο γνωστό, αλλά μπορεί και άγνωστο. Για πες μας. Κομμάτι. Λοιπόν, Εύα μου, θα σε πάω λίγο πίσω και θα σου αναφέρω ότι για πρώτη φορά ο όρος μαθησιακή δυσκολία ακούγεται το 1963 από τον Σάμουελ Κέρκ, ο οποίος τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Χρησιμοποιεί τον όρο αυτό για να αναφερθεί σε μία, αν θέλετε να πούμε, αναντιστοιχία που υπήρχε ανάμεσα στις εμφανείς ικανότητες ενός παιδιού και στην τελική του απόδοση. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ένα παιδί άλλη εικόνα δείχνει, άλλο φαίνεται ότι είναι και στην πορεία κάτι άλλο μας βγάζει τελικά. Για να έρθουμε τώρα στο σήμερα, στα σημερινά δεδομένα, ναι, οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια πολύ συνηθισμένη παιδική διαταραχή και φαντάσου ότι αφορά περίπου το 10 με 15% του γενικού πληθυσμού. Ένα μεγάλο λοιπόν κομμάτι. Πρόκειται λοιπόν για μια δυσκολία, να το πούμε πολύ απλά, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά δεν μπορούν να επεξεργαστούν τη σχολική τους ύλη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις, να χρειάζεται να κάνουν μια ειδική αγωγή ή να πάρουν κάποια ειδική βοήθεια, όπως να μπούμε σε ένα τμήμα ένταξης, να έχουμε μια παράλληλη στήριξη στο παιδί μας στο σχολείο, προκειμένου λοιπόν να βοηθηθούν και να επεξεργαστούν εν τέλει τα σχολικά μαθήματα και τη σχολική ύλη γενικότερα. Αυτό λέγοντας σχολική ύλη και μαθήματα αναφέρεται μόνο στα παιδιά που είναι στο δημοτικό, ας πούμε? Όχι, δεν αναφέρεται στα παιδιά που είναι μόνο στο δημοτικό. Καλύπτει τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, όσο και αν φαίνεται απίθανο και θα το δούμε στη συνέχεια. Και σαφέστατα μιλάμε και για τους εφήβους και για τα παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο. Άρα μαθησιακές δυσκολίες είναι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί από την πρώτη στιγμή που μπαίνει μέσα σε ένα σχολικό χώρο. Που έρχεται σε επαφή. Ακόμα και αν είναι παιδικό σταθμός. Ακριβώς. Ναι. Μέχρι το πέρας των σπουδών του. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει. Πόσο μεγάλο είναι το φάσμα, πόσο ευρύ είναι το φάσμα των μαθησιακών δυσκολιών και, εν πάση περιπτώσει, ποιες είναι οι κυριότερες, οι πιο βασικές, στις οποίες θα πρέπει να έχει κανείς στο νου του? Λοιπόν, να εξηγήσουμε ότι έχουμε δύο κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών. Έχουμε τις ειδικές μαθησιακές, έχουμε και τις γενικές μαθησιακές. Στις γενικές μαθησιακές, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν γενικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν συνήθως χαμηλή νοημοσύνη. Η νοημοσύνη τους, το νοητικό τους επίπεδο κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Μπορεί να έχουν κάποια αναπτυξιακή διαταραχή, όπως είναι ο αυτισμός. Μπορεί να υπάγονται σε κάποιο σύνδρομο, όπως είναι η διάσπαση προσοχής, το γνωστό ΔΕΠΗ που γνωρίζουμε. Άρα, γενικά τα παιδιά αυτά έχουν πολλά θέματα, άρα περιμένουμε και στο σχολείο οι ικανότητες να είναι μειωμένες. Ο κόσμος όμως, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς συνήθως γνωρίζουν τις ειδικές μαθησιακές, όπου και αυτές έχουν υποκατηγορίες. Έχουμε τη δυσγραφία, έχουμε την δυσαναγνωσία, την δυσαριθμισία και τη δυσλεξία, όπου εκεί τα παιδιά έχουν μια πολύ καλή νοημοσύνη και πολλές φορές αρκετά υψηλή νοημοσύνη. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αυτές οι ειδικές είναι που εμφανίζονται όσο το παιδί μεγαλώνει, ενώ οι γενικές εμφανίζονται νωρίτερα. Οι γενικές εμφανίζονται νωρίτερα, διότι τα παιδιά έχουν και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε στην πορεία και θα εξηγήσουμε στους ακροατές για ποιο λόγο είναι δυνατόν από 4 κιόλας χρονών ένα παιδάκι να δείξει δείγματα του τι ακριβώς συμβαίνει και ποια θα είναι η πορεία του μελλοντικά στο σχολείο. Να πάμε σε αυτά τα δείγματα. Ποια είναι τα βασικά δείγματα και στις δύο περιπτώσεις, και στις γενικές και στις ειδικές δυσκολίες, τα οποία θα πρέπει να δει ο γονιός, ο δάσκαλος? Λοιπόν, θα το πάμε πιο απλά και πιο κατανοητά. Βηματάκια. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την προσχολική ηλικία, που μιλάμε για παιδιά 4 με 6 ετών. Όταν ένα παιδί βλέπουμε ότι δυσκολεύεται στο να προσανατολιστεί στον χώρο του, δεν μπορεί να συντονιστεί στο χώρο του, δεν γνωρίζουμε το δεξιά-αριστερά, μπερδευόμαστε, δεν γνωρίζουμε το μπροστά-πίσω, το μέσα-έξω, άρα βλέπουμε γενικά ένα χαοτικό παιδί ως προς το χώρο. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να προσανατολιστεί στον χρόνο, δυσκολεύεται με την έννοια του χρόνου, το χθες, το αύριο, το σήμερα. Όταν έχουμε δυσκολία στη μνήμη, έχουμε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας που ξεχνάνε τι τους λέμε, ξεχνάνε τα πραγματάκια τους, ξεχνάνε τραγουδάκια που μπορεί να ακούνε στο σχολείο, από τηλεοράσεις, από ραδιόφωνα, από υπολογιστές, παρόλο που έχουν μια ροή. Ξεχνάνε τις εντολές που τους δίνουμε και δεν τις ακολουθούν με τη σειρά που εμείς τις δίνουμε. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία στη μνήμη. Έχουμε παιδάκια που έχουν δυσκολία στις αδρές τους κινήσεις, στην αδρή κινητικότητα, δηλαδή δεν μπορούμε να δέσουμε ένα κορδόνι παπουτσιού, δεν μπορούμε να κρατήσουμε σωστά ένα ψαλίδι, δεν μπορούμε να κόψουμε ένα σχηματάκι που θα μας ζητηθεί, να πιάσουμε σωστά το μολυβάκι μας και να τραβήξουμε ακόμα και απλές γραμμές, δεν συντονίζουμε γενικά τα χεράκια μας, δεν μπορούμε να σπρώξουμε και να κλωτσίσουμε μια μπάλα, να παίξουμε κουτσό. Είναι κάποιες ομάδες λοιπόν που βλέπουμε, κάποιες διαταραχές, κάποιες δυσκολίες που ο γονέας σιγά σιγά θα πρέπει να τις λαμβάνει υπόψη του, ανάλογα και την ένταση, ανάλογα και τη διάρκεια που επαναλαμβάνονται, και να το καταγράψει για να μπορέσει στην πορεία να απευθυνθεί σε έναν ειδικό ή ακόμα και σε έναν εκπαιδευτικό για να δει τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει. Αυτό όσον αφορά το προσχολικό στάδιο. Μέχρι τα 6. Ακριβώς. Στην πορεία λοιπόν, στην πορεία θα μπούμε στο σχολικό περιβάλλον, θα έρθει η πρώτη επαφή, η πιο ουσιαστική επαφή με την ανάγνωση, με τη γραφή, και βλέπουμε δυσκολίες, παιδιά που δεν μπορούν να αναγνώσουν, παιδιά που δεν μπορούν να γράψουν σωστά, παιδιά που έχουν πολλά ορθογραφικά λάθη, κενά στη μνήμη τους, είναι παιδάκια που αργούν να αντιγράψουν από τον πίνακα, αργούν να βγάλουν την κασετίνα από την τσαντούλα τους, είναι τα τελευταία που θα μαζέψουν τα πραγματάκια τους και θα βγουν στο διάλειμμα ή στη λήξη του σχολείου. Βλέπουμε παιδιά που έχουν καθρεφτική γραφή, το 3 το κάνουν και γενικότερα παιδάκια που δεν δείχνουν να κατανοούν και αυτό που τους λέμε, να είναι γρήγορα στις εντολές που τους δίνουμε, να διαβάζουν ένα κείμενο και να μην απαντάνε σωστά. Βλέπουμε δηλαδή μια ρομποτική μορφή παιδιών, μια μηχανική μορφή. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν εντοπίζονται από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το διάβασμα και το σχολείο. Σωστά. Είναι συμπεριφορές που εκδηλώνονται συνολικά. Είναι ένα παιδί που αναπτύσσει μια συμπεριφορά που είναι λίγο διαφορετική από αυτό που θα έπρεπε να είναι ή από αυτό που είναι τα υπόλοιπα παιδάκια γύρω του. Μια τυπική ομάδα θα λέγαμε παιδιών. Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Άρα είναι πολύ συνολικότερο το θέμα και δεν αφορά μόνο το αν γράφει στρογγυλό γράμμα ή ξεκινάει από δεξιά να πάει προς τα αριστερά. Ακριβώς. Ή γράφει από πάνω προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν που ήθελα να αναφέρουμε σήμερα, γιατί πολλοί μένουν μόνο στο κομμάτι καθαρά το γραφικό ή το αναγνωστικό. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι είναι πολύπλοκα όντα, άρα και όλες τους οι ικανότητες δείχνουν την πολυπλοκότητα που μπορεί να έχει ένα παιδί, ως προς το μαθησιακό του κομμάτι, το ακουστικό του, το οπτικό του που θα συζητήσουμε στην πορεία. Όλα αυτά συνδέονται για να έχουμε την τελική εικόνα του παιδιού. Έστω λοιπόν ότι ένας γονιός ή ένας εκπαιδευτικός διαπιστώνει ότι υπάρχει μαθησιακή δυσκολία σε ένα παιδί, τι πρέπει να κάνει? Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσει το πρόβλημα, δηλαδή να παραδεχτεί μάλλον θα έλεγα το πρόβλημα, για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια λύση. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, ο οποίος σύμφωνα με τα στάνταρ και τα κριτήρια του γονέα είναι κατάλληλος και αρμόδιος να βοηθήσει, και θα πω το εξής: εφόσον υπάρχουν παιδιά που από νωρίς βλέπουμε κάποια δείγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την πρώιμη παρέμβαση. Το λέμε, το ξαναλένε, πολλοί γονείς μας αναφέρουν γιατί είναι δυνατόν να βάζουμε το παιδί σε μια διαδικασία από τα 4 κιόλας έτη σε ένα πρόγραμμα θεραπείων. Ναι, γιατί από νωρίς μπορούμε να σώσουμε μια κατάσταση. Υπάρχουν λοιπόν και σταθμισμένα τεστ, όπως είναι το αλφα-τεστ σχολικής ετοιμότητας, που μπορεί να γίνει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, και να δούμε αν αυτά τα παιδιά έχουν την τάση να βγάλουν κάποια μαθησιακή διαταραχή. Υπάρχει κάποια συμπτωματολογία, ώστε να το μαζέψουμε, να το υποστηρίξουμε και να μπορέσουμε να το ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε και τον εκπαιδευτικό. Να μπει το παιδί σε ένα περιβάλλον που δεν θα είναι, που θα είναι μάλλον αποδεκτό και δεν θα είναι παραμελημένο, ώστε να νιώσει σε μια τόσο εύθραυστη ηλικία ότι είμαι ανίκανο, λυπάμαι που θα το πω βαριά, ίσως είμαι και άχρηστο. Να μπορέσουμε, έτσι αισθάνεται λοιπόν, όμως. Ακριβώς έτσι αισθάνεται, και να μπορέσουμε όλο αυτό όμορφα να το μαζέψουμε από νωρίς, για να έχουμε και πολύ καλύτερα στην πορεία αποτελέσματα. Για να κινητοποιηθεί ένας γονιός, είναι απαραίτητο να έχει την οδηγία του εκπαιδευτικού? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Θεωρώ το εξής, να το πάω και λίγο πιο συναισθηματικά, επειδή σε μαμά ή με μαμά, τα παιδιά μας λίγο πολύ τα καταλαβαίνουμε, έχουμε το ένστικτο. Άρα το παιδί μας δίνει από πολύ νωρίς μηνύματα, τα οποία όμως εμείς πρέπει να ακούσουμε. Το παρακολουθούμε, δεν ανησυχούμε για κάτι σε καμία περίπτωση, απλά είναι πολύ καλό να υπάρχει πρώιμη παρέμβαση, γιατί αυτό στην πορεία θα αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντικό και ωφέλιμο, τόσο για το παιδί, τόσο για την οικογένεια που θα είναι σε μια πολύ πιο έρημη κατάσταση, αλλά και για το σχολείο γενικότερα. Εγώ θέλω να πω σαν μαμά ότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι αφενός, και αφετέρου να ζητάμε πληροφορίες από τους ειδικούς για το πώς πρέπει να χειριστούμε τα παιδιά μας, γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει βέβαια μια πολύ λεπτή γραμμή από τον πανικό μέχρι την ενημέρωση. Σωστά. Και από τον μπαίνω στο ίντερνετ και ψάχνω τι έχει το παιδί μου, τι μπορεί να έχει το παιδί μου που έχει ένα σύμπτωμα. Είναι όμως πολύ βασικό να είμαστε ενημερωμένοι και να ξέρουμε τι συμβαίνει και να ζητάμε οδηγίες για το πώς να χειριστούμε τα παιδιά μας, μέχρι ότου φτάσουν σε ένα σημείο που θεωρούμε εμείς οι ειδικοί ότι χρήζει ειδικής αντιμετώπισης. Θα σου πω το εξής, και θα θέλω να είμαι πραγματικά πάρα πολύ ειλικρινής. Αν ένας γονέας θεωρεί ότι με το να απευθυνθεί σε ειδικό θα πέσει και στην παγίδα του να ξεκινήσει ένα πακέτο θεραπείων, του να μπει σε ένα γολγοθά, του να πηγαίνει το παιδί, να ξεκινάει τέλος πάντων έτσι μια πορεία που θα τον δυσαρεστεί, υπάρχουν δημόσια κέντρα όπως είναι τα ΚΕΔΗ, τα οποία χωρίς κανέναν να το πω όφελος μπορούν να κατευθύνουν τους γονείς, να τους ενημερώσουν λεπτομερέστατα στο τι ακριβώς συμβαίνει, με αποτέλεσμα να πάρουν όλες τις πληροφορίες, και από εκεί και πέρα, αν και τα ΚΕΔΗ κρίνουν, ή αν αυτός ο δημόσιος φορέας, όπως είναι ένας παιδοψυχίατρος ή ένας αναπτυξιολόγος, κρίνει ότι το παιδί χρειάζεται κάτι περαιτέρω, νομίζω ότι θα το κατανοήσει ο γονέας και θα ψάξει πιο αποτελεσματικά, πιο συντονισμένα, για να μπορέσει να βρει τον ειδικό που θα καλύψει τις δικές του ανάγκες και θα βοηθήσει, θα στηρίξει την οικογένειά του στην διαταραχή αυτή που ο μικρός ή η μικρή αντιμετωπίζει. Μάλιστα. Να φτάσουμε και στο φοβάμαι την εμπλοκή σε μια διαδικασία θεραπείων. Πρέπει να τη φοβόμαστε αυτή την εμπλοκή. Τι σημαίνει διαδικασία θεραπείων? Τι σημαίνει το παιδί μου αντιμετωπίζει μια ήπια μαθησιακή δυσκολία που είναι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, ή εμφανίζει δυσγραφία, ή εμφανίζει δυσλεξία, και απευθύνομαι σε έναν ειδικό για να ξεκινήσω κάτι. Τι? Λοιπόν, αφού μου δίνεις αυτή την δυνατότητα, θα την αρπάξω. Πολύ σύντομα, πολύ απλά, για να κατανοήσουν και οι ακροατές μας τι συμβαίνει λίγο με την κατηγορία των ειδικών μαθησιακών. Να αναφέρουμε δύο πραγματάκια. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για την δυσγραφία. Αναφερόμαστε σε ένα παιδάκι το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να γράψει σωστά. Έχουμε να κάνουμε με ένα κατάστατο γραπτό, έχουμε να κάνουμε έτσι με ένα δυσανάγνωστο, με ένα κακό θα λέγαμε γραπτό, ενώνουμε λέξεις, δεν τηρούμε σωστά τα σημεία στίξης, δεν αφήνουμε κενά, κάνουμε πολλά ορθογραφικά λάθη, άλλα γραμματάκια τα γράφουμε μεγάλα, άλλα τα γράφουμε μικρά, φεύγουμε από τη σειρά μας. Γενικότερα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κακή γραφή, με ένα κακό γραπτό. Στη δυσαναγνωσία τώρα ο κόσμος νομίζει ότι απλά έχουμε μια δυσκολία στην ανάγνωση. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Στη δυσαναγνωσία έχουμε μια διαταραχή της αναγνωστικής ικανότητας του παιδιού, αλλά όχι μόνο αυτό. Ένα παιδί που θα διαβάσει ένα κείμενο, ίσως και αρκετά καλά, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσει να μας απαντήσει σωστά σε αυτό μετά που θα το ρωτήσουμε. Άρα διαβάζει μηχανικά. Mm-hmm. Δεν βάζει παραπάνω τον εαυτό του σε μια διαδικασία, σε μια λειτουργία να κατανοήσει τα όσα διαβάζει. Θα δούμε κοπιάσματα, θα διαβάσουμε λάθος λέξεις, θα χάσουμε τη σειρά του κειμένου, θα δυσκολευτούμε σε πολυσύλλαβες λεξούλες, σε συμπλέγματα. Άρα γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το αναγνωστικό κομμάτι είναι δύσκολο και το παιδί δεν το αποτυπώνει σωστά. Και όχι μία φορά, κάθε φορά. Κάθε φορά. Ναι. Βέβαια, πάντα θα πούμε ότι για να αξιολογήσουμε ένα παιδί ότι έχει δυσαναγνωσία ή ότι έχει δυσγραφία, θα πρέπει να είναι τέτοια ηλικία που να έχει ήδη εκπαιδευτεί σε αυτή την ικανότητα. Δεν μπορούμε να πούμε για ένα παιδί που είναι 5 και 6 χρονών ότι έχουμε δυσαναγνωσία, δυσγραφία, γιατί δεν έχει μπει στο κομμάτι αυτό. Έχουμε τη δυσαρρυθμισία. Πάρα πολύ απλά επίσης, παιδί που δυσκολεύεται να κάνει οποιαδήποτε μαθηματική πράξη. Και εδώ θα σε ενώσω με την εισαγωγή που έκανα με τον Σάμουελ Κέρκ που είπε για την αναντιστοιχία, γιατί βλέπουμε λοιπόν παιδιά, όπως σας είπα, με καλό δείκτη νοημοσύνης, με ψηλό δείκτη νοημοσύνης, σε μεγάλες τάξεις, που λες δεν γίνεται ένα παιδί πέμπτης δημοτικού τόσο έξυπνο, τόσο ικανό να μην μπορεί να κάνει μια απλή πρόσθεση. Mm-hmm. Μα γι' αυτό μιλάμε για διαταραχή, μα γι' αυτό μιλάμε για μαθησιακή δυσκολία. Και εδώ ξεχωρίζουμε το κομμάτι της τεμπελιάς του κακομαθητή. Στη δυσαρρυθμισία λοιπόν δυσκολευόμαστε σε ό,τι έχει σχέση με την εκμάθηση, με την απομνημόνευση της προπαίδειας, συγχέουμε τα σύμβολα, τα αριθμητικά, αντιμεταθέτουμε λίγο τους αριθμούς, δηλαδή το 53 το κάνω 35. Και σκεφτείτε τι γίνεται τώρα όταν δεν έχουμε μία απλή πρόσθεση, αλλά έχουμε μία εξίσωση και δεν έχουμε ένα διψήφιο αριθμό, αλλά έχουμε έναν πενταψήφιο αριθμό. Χαοτικό. Βέβαια. Σκεφτείτε λοιπόν και το παιδί πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή όταν δεν έχει βοηθηθεί, όταν νιώθει τόσο ευάλωτο, και τι θα επακολουθήσει στην πορεία. Βέβαια. Θα το συζητήσουμε. Mm-hmm. Και έχω αφήσει για το τέλος την δυσλεξία, γιατί είναι πραγματικά, θεωρώ, μια πολύ παρεξηγημένη διαταραχή η δυσλεξία. Μια πολύ κακή ταμπέλα η δυσλεξία. Ουσιαστικά με τον όρο δυσλεξία αναφερόμαστε σε μια δυσκολία στον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν τα παιδιά. Ενώ είπαμε κινούνται σε φυσιολογικά έως και ψηλά νοητικά επίπεδα, δεν μπορούν τα παιδιά αυτά να περάσουν, να το πω έτσι πολύ, πολύ απλά, από το συλλαβιστικό στάδιο στο φωτογραφικό στάδιο. Mm. Δηλαδή, όταν από την προσχολική κιόλας ηλικία ερχόμαστε σε επαφή με τον συλλαβισμό, στην πορεία τα παιδιά μαθαίνουν να φωτογραφίζουν τις λέξεις για να μπορούν να τις διαβάσουν. Και το κατανοείτε με ποιο τρόπο? Ότι ακόμα και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, έχοντας ένα γραπτό, μια σελίδα μπροστά μας, είμαστε ικανοί να πάρουμε πολλές πληροφορίες. Τα παιδιά όμως με δυσλεξία αυτό το κομμάτι δεν το έχουν. Μένουν λοιπόν στο συλλαβιστικό στάδιο. Παρόλο λοιπόν που μπορεί να έχουν δεχτεί όλες τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, φτάνουν σε μεγάλες τάξεις του δημοτικού και ακόμα το κομμάτι αυτό τους δυσχεραίνει, τους ταλαιπωρεί. Επίσης τα παιδιά με δυσλεξία, ενώ έχουν εξαιρετικές ικανότητες, είναι ευφιέστατα τα πλάσματα, έχουν πολύ πολύ καλές ιδιότητες, δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν γραπτά, επαναλαμβάνω γραπτά, ό,τι σκέφτονται. Δεν μπορούν τη σκέψη τους να την περάσουν στο γραπτό κομμάτι. Σε ένα μικρό παιδί μικρής ηλικίας προσχολικής ή πρώιμης σχολικής ηλικίας, πώς μπορούμε να δούμε τη δυσλεξία? Καταρχήν, η δυσλεξία, επειδή, να το θέσω διαφορετικά, υπάρχουν κοινές συμπτωματολογίες, mm-hmm. χρειάζεται ο τομέας της διαφοροδιάγνωσης. Δηλαδή, έχω ένα παιδί το οποίο είναι τεμπέλικο, έχω ένα παιδί το οποίο έχει δυσλεξία, έχω ένα παιδί το οποίο έχει νοητική καθυστέρηση, και έχω και ένα παιδί που μπορεί να έχει μια δυσφασία. Είναι ένα άλλο κομμάτι, ναι, που θα το ανοίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτά τα παιδιά έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ λοιπόν όλα να τα βάλω σε ίδιο τσουβάλι. Και ούτε σε όλα να δώσω και την ίδια εντός εισαγωγικών θεραπεία. Πρέπει να περιμένω δηλαδή να φτάσει στο σχολείο για να διαγνώσω τη δυσλεξία. Σωστά. Για να διαγνώσουμε δυσλεξία θα πρέπει ένα παιδί να κλείσει και την πρώτη δημοτικού. Να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι έχει μάθει την διαδικασία της γραφής και της ανάγνωσης, έχει εκπαιδευτεί, δεν χωράει αμφισβήτηση αυτό, αλλά... ουσιαστικά η δυσλεξία δεν μπορεί να διαγνωθεί τόσο απλά. Χρειάζονται σταθμισμένα τεστ, όπως είναι το WISC, που είναι το τεστ νοημοσύνης, το οποίο γίνεται αποκλειστικά από ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους. Υπάρχουν τεστ τα οποία γίνονται, όπως προανέφερα, στα ΚΕΔΗ, σε δημόσια κέντρα. Υπάρχουν κάποια τεστ σχολικής ετοιμότητας που μπορεί να γίνουν και σε έναν ιδιωτικό χώρο. Υπάρχουν λοιπόν κλίμακες και ανάλογα τα σκορ, να το πω έτσι, με πολύ απλό τρόπο, τα σκορ που θα βγάλει το παιδί, βλέπουμε αν μιλάμε για δυσλεξία, αν μιλάμε για άλλου είδους μαθησιακή διαταραχή ή για άλλη πάθηση γενικότερα. Μάλιστα. Έχοντας πει όλα αυτά, να αφήσουμε το κομμάτι των θεραπείων για αμέσως μετά, γιατί η πρόταση τέλος πάντων που φέρνει το Κέντρο Νόησης στη Σπάρτη και είναι η οπτομετρία, η οπτομετρία που είναι ευρύτατα γνωστή στο εξωτερικό, αλλά άγνωστη στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το πώς μπορεί η οπτομετρία να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών που είναι πάρα πολύ διαδεδομένες. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε αμέσως μετά, γιατί θα έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, μας έχει μιλήσει ο κύριος Κόκοτας, κλινικός οπτομέτρης που συνεργάζεται με το Κέντρο Νόησης. Ακριβώς. Έχουμε την χαρά, έχουμε την τιμή να μπορούμε να συνεργαστούμε με έναν επιστήμονα. Μας έχει ανοίξει πάρα πολλούς δρόμους, έχει βοηθήσει πάρα πολλές οικογένειες, είναι πάντα δίπλα μας σε ό,τι χρειαζόμαστε. Και μέσω του κυρίου Κόκοτα μπορεί το Κέντρο Νόησης να υποστηρίξει τη νέα θεραπεία, την καινοτόμα θεραπεία που ονομάζεται Vision Therapy και έχει σχέση με την οπτομετρία, όπου μπορούμε να την παρέχουμε στο Κέντρο Νόησης και σε συνεργασία με τον κύριο Κόκοτα ενημερώνεται ο γονέας το τι χρειάζεται να γίνει και για ποιο λόγο θα πρέπει να την ακολουθήσει την συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο. Θα μας τα αναλύσει όμως ο κύριος Κόκοτας στη συνέχεια. Συζητάμε για τις μαθησιακές δυσκολίες και αφού τις γνωρίσαμε αρκετά αναλυτικά, θέλω να πιστεύω, πρέπει να περάσουμε και στο πώς αυτές αντιμετωπίζονται. Η Νικολέτα σήμερα βρίσκεται εδώ για να μιλήσουμε για την οπτομετρία, μια νέα μέθοδο, μια νέα επιστημονική μέθοδο, νέα για την Ελλάδα, όχι για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, που μπορεί να προσφέρει λύσεις ρεαλιστικές και πολύ αποτελεσματικές σε όλα αυτά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μικρότερες ή μεγαλύτερες μαθησιακές δυσκολίες. Νικολέτα, πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι. Θα σου κάνω πάλι μια μικρή εισαγωγή για να μπορέσω να βάλω τους ακροατές λίγο σε μια ροή αυτών που συζητάμε. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια άσχημη διαταραχή για τα παιδιά, διότι στιγματίζει την εικόνα του παιδιού και αυτό που βιώνει το ίδιο το παιδί είναι ψυχοφθόρο και πολύ σκληρό. Άρα δεν είναι τόσο απλό να μιλάμε για μια μαθησιακή δυσκολία και επίσης δεν είναι και τόσο απλή προσέγγιση των μαθησιακών δυσκολιών. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, όλο αυτό δημιουργεί στο παιδί μια μεγάλη πίεση. Η δυσκολία αυτή μεγενθύνεται, μεταβιβάζεται και από μαθησιακή περνάει σε πρόβλημα συμπεριφοράς. Ένα παιδί λοιπόν που θα επιτεθεί, ένα παιδί που θα καταστραφεί ο κόσμος γύρω του, η αυτοεκτίμησή του θα μειωθεί, θα πληγωθεί η εικόνα του, ένα παιδί που θα βρει άλλη διέξοδο, θα θελήσει να εμπλακεί σε μια συμμορία για να νιώσει ικανό και δυνατό, θα θέλει να φύγει από το σχολείο, να μην ακολουθεί τις σχολικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα λοιπόν όλη αυτή η μαθησιακή διαταραχή να περάσει σε συναισθηματική διαταραχή και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ εύκολα και σωστά. Έχοντας λοιπόν δει από την εμπειρία που έχω τα όσα χρόνια εργάζομαι και σπουδάζω, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, οικογένειες με παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουμε δει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ωραία, είπαμε ότι υπάρχει μια συμπτωματολογία. Η αιτία, γιατί όμως έχω αυτή τη μαθησιακή δυσκολία, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω αφού είμαι έξυπνος, γιατί δεν μπορώ να γράψω αφού είμαι έξυπνος. Το λάθος λοιπόν που γίνεται πολύ συχνά και που το έχουμε δει κατά καιρούς είναι ότι βάζουμε ένα παιδί στη διαδικασία ότι δεν διαβάζει σωστά, θα διαβάσεις 100 φορές και θα το μάθεις. Μα δεν μπορώ να διαβάσω, άρα αυτή τη στιγμή τι κάνετε? Μου ενισχύεται την άσχημη εικόνα που έχω. Θα θέσω ένα παράδειγμα πολύ απλό, ίσως και αν μου επιτραπεί η έκφραση λίγο παιδιαριώδης, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω. Αν έχω ένα πόδι σπασμένο, ποιο το νόημα να περπατήσω 10 ώρες, να περπατήσω σε χιόνι, να περπατήσω σε νερό, να μην περπατήσω απλά σε έναν δρόμο, να ανέβω σκαλιά, να κατέβω σκαλιά. Το σπάσιμο θα μείνει. Δυστυχώς θα μείνει. Θα μείνει. Εγώ θα χειροτερέψω. Σίγουρα. Θα χειροτερέψω. Μήπως λοιπόν δεν έχουμε βρει την αιτία που μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό? Άρα γιατί να μπούμε σε μια διαδικασία να καταστρέψουμε ένα παιδί, να το στιγματίσουμε αυτό το παιδί, η οικογένεια να περάσει από να συγκλονιστεί, τα θεμέλια της να ταλαιπωρηθούν. Και τι θα έχουμε κάνει εμείς? Μια τρύπα στο νερό. Νομίζω το χρωστάμε στα παιδιά, το χρωστάμε στις οικογένειες, το χρωστάμε στην επιστήμη μας, και αναγκαστήκαμε λοιπόν να βρούμε κάποιους τρόπους να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να ενισχύσουμε τις εκπαιδευτικές μας μεθόδους, να ενισχύσουμε και να συμπληρώσουμε τα προγράμματα των θεραπείων μας, ανοιχτήκαμε στο να βρούμε συνεργάτες επιστημονικά καταρτισμένους να μπορέσουν να βοηθήσουν το έργο μας. Και όπως θα δείτε και στην πορεία, θα καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η συμβολή της οπτομετρίας, γιατί αλλάζει τα δεδομένα και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζονταν. Νομίζω ότι για την οπτομετρία είναι καταλληλότερος να μας μιλήσει ο ίδιος ο κλινικός οπτομέτρης, ο κύριος Βασίλης Κόκοτας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε χθες τηλεφωνικά. Πάμε να ακούσουμε τι μας λέει. Κύριε Κόκοτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Θα ήθελα να μας πείτε με δύο λόγια, όσο το δυνατόν πιο απλά, τι ακριβώς είναι η οπτομετρία. Κοιτάξτε, η οπτομετρία είναι η επιστήμη που εξετάζει την όραση. Εξετάζει δηλαδή τον τρόπο τον οποίο βλέπουμε, συγγνώμη, γιατί βλέπουμε όπως βλέπουμε και πώς μπορούμε να δούμε αποδοτικότερα. Όπως λέει και η λέξη ίδια, οπτομέτρης είναι ο μετρητής της όρασης. Αντίθετα με τον οφθαλμίατρο, ο οποίος είναι ο ιατρός των οφθαλμών. Είναι δηλαδή ο παθολόγος των ματιών μας. Ακόμα και με βάση τον ορισμό της επιστήμης που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οπτομέτρης θεωρείται ο πρωτοβάθμιος εξεταστής της όρασης, που σημαίνει ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα διαχειριστεί τα προβλήματα της όρασης και αν προκύπτει παθολογία, η οποία χρειάζεται φάρμακα ή χειρουργείο, θα παραπέμψει φυσικά στον οφθαλμίατρο. Άρα η οπτομετρία προηγείται της οφθαλμολογικής εξέτασης. Σε παγκόσμια κλίμακα έτσι συμβαίνει. Στην Ελλάδα όχι μέχρι σήμερα τουλάχιστον, γιατί δεν είναι δεδομένη η δική σας ειδικότητα. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο και στην Ελλάδα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό είναι ευχάριστο. Πείτε μου λίγο, πού σπουδάζει ένας οπτομέτρης, τι σπουδάζει ένας οπτομέτρης? Οι σπουδές της οπτομετρίας είναι σπουδές πανεπιστημιακού επίπεδου. Απλά είναι ανεξάρτητη η ειδικότητα, δεν περνάει δηλαδή μέσα από την ειδικότητα της ιατρικής, δεν αποτελεί εξειδίκευση της ιατρικής, είναι ανεξάρτητη επιστήμη, με πανεπιστημιακές σπουδές. Πολλοί οπτομέτρες μάλιστα συνεχίζουν με μεταπτυχιακές σπουδές ή και διδακτορικές σπουδές. Οπότε το βάθος μελέτης του αντικειμένου της όρασης φαντάζεται ότι είναι εξαιρετικά υψηλό και βαθύ. Στην Ελλάδα έχουμε τις σχολές οπτικής και οπτομετρίας. Πρόκειται για τις δύο σχολές ΤΕΗ, στην Αθήνα και στο Αίγιο, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναβαθμίστηκαν και έγιναν από ΤΕΗ οπτικής, ΔΕΗ οπτικής και οπτομετρίας. Και αυτό και σας είπα πριν, ότι και στην Ελλάδα είμαστε σε ένα καλό δρόμο, ακολουθούμε όσο μπορούμε τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και προσπαθούμε και στη χώρα μας, όπως τα περισσότερα πράγματα νομίζω στην Ελλάδα, έτσι και αυτό, καθυστερημένα το λέτε, αλλά ακολουθούμε. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πέραν της μυοπίας, της υπερμετροπίας, του στραβισμού και του αστιγματισμού παθήσεων των ματιών ως επιτοπλίστων γνωστών στο ευρύ κοινό, υπάρχουν και άλλες αιτίες που δημιουργούν δυσλειτουργία στην όραση. Πότε πρέπει ένας γονιός να απευθυνθεί σε έναν οπτομέτρη για το παιδί του, τι πρέπει να τον ανησυχήσει? Κοιτάξτε, είναι αρκετά δύσκολο να πει κανείς ότι τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα για έναν γονιό. Σκεφτείτε ότι πολλές καταστάσεις είναι τόσο σύνθετες ή πολύπλοκες που μπορεί να είναι δύσκολο ακόμα και για έναν ειδικό να τις καταλάβει. Γι' αυτό και λέμε πάντα ότι προληπτικά όλα τα παιδιά θα πρέπει μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής τους, συγκεκριμένα δηλαδή το πρώτο έτος της ζωής τους, να κάνουν οπωσδήποτε καταρχήν έναν οφθαλμολογικό έλεγχο από οφθαλμίατρο. Έτσι, ο πρώτος έλεγχος της ζωής τους σε ηλικία 1 έως από οφθαλμίατρο. Μετά σε ηλικία 3 ετών, 5 ετών και μπαίνοντας στο σχολικό περιβάλλον κάθε χρόνο, μπορεί να γίνεται μετά μια εξέταση, είτε από οφθαλμίατρο είτε από οπτομέτρη, ώστε να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι δεν υπάρχει κάποια κατάσταση στο οπτικό σύστημα και στο οφθαλμικό σύστημα, την οποία δεν έχουμε αντιληφθεί. Τα παιδιά, ξέρετε, σπάνια θα διαμαρτυρηθούν για κάποιο πρόβλημα. Ναι. Εκτός από κάποια συμπτώματα, ίσως παραδείγματος χάριν πονοκεφάλου ή αν για κάποιο λόγο πονάει το μάτι, τα παιδιά δύσκολα θα πούνε ή θα περιγράψουν στους γονείς ή τα δυσκολεύει στον τρόπο που βλέπουν. Και αυτό γιατί πολύ απλά τα παιδιά θεωρούν ότι έτσι είναι το φυσιολογικό, έτσι είναι το αναμενόμενο. Δεν ξέρουν πως είναι ένας πιο αποδοτικός τρόπος να βλέπεις για να αντιληφθούν ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Ναι. Αυτό που μπορούμε όμως να δούμε, είτε γονείς, είτε δάσκαλοι, είναι συμπεριφορές. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί το οποίο είναι αδέξιο κινητικά. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, μπορεί πίσω από αυτήν την αδεξιότητα να κρύβεται κάποια δυσλειτουργία της όρασης. Ένα παιδί που δεν του αρέσει να παίζει με την μπάλα. Παίζουν όλοι οι μαθητές και εκείνο αποσγαβιέται. Που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο δεν έχει τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζεται για να παρακολουθήσει με τα μάτια του μια μπάλα που κινείται και να μπορέσει το ίδιο να μπει μέσα στο παιχνίδι. Δυσκολίες στην ανάγνωση, δυσκολίες στην αντιγράφεια στον πίνακα, δυσκολίες συγκέντρωσης. Όραση δεν είναι μόνο το να βλέπω καθαρά, αλλά είναι και το πώς κάνω τα δύο μάτια που μου έχει δώσει η φύση να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, με πόση ακρίβεια μπορώ να κινώ τα μάτια μου, με πόση ακρίβεια μπορούν να εστιάζουν τα μάτια μου σε διαφορετικές αποστάσεις. Και βέβαια, επειδή αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της όρασης, γιατί η όραση δεν συμβαίνει στο οφθαλμικό μας σύστημα, η όραση είναι μια εγκεφαλική επεξεργασία, εκεί παίζει ρόλο και το πώς ερμηνεύω αυτό που βλέπω. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ταξίδι της πληροφορίας, από την ώρα που το φως περνάει και εισέρχεται στα μάτια μας μέχρι να αποκτήσει νόημα από τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας, υπάρχουν πολλά στάδια στα οποία μπορούν να προκύψουν πιθανές δυσλειτουργίες. Άλλες φορές εμφανείς και άλλες φορές λιγότερο εμφανείς. Μπορείτε να μας περιγράψετε με δύο λόγια πώς γίνεται η εξέταση από εσάς, από έναν οπτομέτρη, τι περιλαμβάνει μια τέτοια εξέταση? Κοιτάξτε, σε πολλά σημεία η οπτομετρική αξιολόγηση μοιάζει με μια οφθαλμολογική, με μια κλασική οφθαλμολογική εξέταση, έτσι όπως την γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Ναι. Πρόσθετα όμως, οι οπτομέτρες θα εμβαθύνουν περισσότερο στην λειτουργία επίσης της διόφθαλμης όρασης, δηλαδή το πώς τα δύο μάτια συνεργάζονται μεταξύ τους, στη λειτουργία της προσαρμογής, στο πόσο εύκολα εστιάζουν τα μάτια, στα κομμάτια οπτικής αντίληψης, που έχει να κάνει με την ερμηνεία αυτού που βλέπω, όσο πλούσια και σωστά και αποδοτικά ερμηνεύω αυτό που βλέπω, αλλά και σε άλλους τομείς, πολλές φορές, όπως είναι ο τομέας του οπτοκινητικού συντονισμού, πόσο πολύ εύκολα μπορώ να συντονίσω την όρασή μου με το σώμα μου και με την κίνησή μου, χωρίς ποτέ βέβαια να παραβλέπουμε και την κλασική εξέταση της υγείας των ματιών και της αρδιότητας του οπτικού συστήματος. Μάλιστα. Από όσα καταλαβαίνω, φαντάζομαι ότι μια εξέταση οπτομετρίας περιλαμβάνει και επικοινωνία με το παιδί, οπότε φαντάζομαι ότι δεν είναι ιδιαίτερος επώδυνη, ιδιαίτερος δύσκολη για το παιδί. Α και το ωμέγα. Το α και το ωμέγα. Αυτό που περιγράφει η επικοινωνία με το παιδί είναι το α και το ωμέγα. Να καταφέρουμε να μπούμε στη θέση του παιδιού, να καταλάβουμε και να φανταστούμε, αν θέλετε, αυτό που βιώνει το παιδί, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι μιας εξέτασης. Οπότε για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, σωστά φαντάζεστε ότι είναι μια διαδικασία που δεν είναι επώδυνη, δεν θα μπορούσαμε να την κάνουμε επώδυνη, Αντιθέτως είναι μια αρκετά ευχάριστη και ενδιαφέρουσα για τα παιδιά διαδικασία, γιατί αν θέλετε ακόμα και μέσα από την ίδια τη διαδικασία της εξέτασης αρχίζουν και μαθαίνουν πράγματα για την όρασή τους και για αυτό που τους συμβαίνει. Mm. Οπότε τις περισσότερες φορές... Είναι και πολύ εντυπωσιακό, ναι, για τα ίδια τα παιδιά αυτό που... Βεβαίως, βεβαίως, ναι, εντυπωσιάζονται. Ναι, ναι. Και επίσης έχουμε το πλεονέκτημα εμείς έναντι των οφθαλμιάτρων ότι σπάνια ή και καθόλου δεν χρησιμοποιούμε καθόλου κολλήρια. Δεν χρησιμοποιούμε φαρμακευτικές ουσίες, δεν χρησιμοποιούμε μέση, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα από όλα αυτά που φοβούνται τα παιδιά. Δεν είναι καθόλου δυσάρεστη. Είναι και μάλιστα το πρώτο σκαλοπάτι να πει γι' αυτό το φόβο ότι εδώ δεν θα μου τσιμπήσουν, με μια ένεση δεν θα μου βάλουν φάρμακα. Μόλις το συνειδητοποιήσουν αυτό τα παιδιά, ανοίγουν οι γιατροί αυτή τη κοινωνία. Βέβαια. Και συμπαθούν πολύ περισσότερο τον γιατρό. Ναι, είμαστε καλή τύχη. Μάλιστα. Να περάσω και στο κομμάτι των μαθησιακών δυσκολιών, διότι είναι η εποχή αυτή που τα παιδιά έχουν πάει, έχουμε δει τι δυσκολίες υπάρχουν. Είναι το θέμα που συζητάμε με την κυρία Παπαδοπούλου που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Ακούμε τελευταία ότι οι μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να συνδέονται άμεσα με την οπτομετρία και να αντιμετωπίζονται πολύ πιο εύκολα εάν το παιδί περάσει και τη διαδικασία της οπτομετρικής εξέτασης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό? Με ένα παράδειγμα. Ναι. Απλά θα σας υπενθυμίσω ότι η διαδικασία της όρασης είναι η εγκεφαλική διαδικασία. Άρα μεγάλο ποσοστό αυτό που λέμε όραση είναι μια διαδικασία αρκετά πολύπλοκη σε εγκεφαλικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, το να μπορέσω να αποκωδικοποιώ σωστά αυτό που βλέπω όταν διαβάζω για παράδειγμα, δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το πόσο καθαρά το βλέπω, αλλά και με το πόσο το ερμηνεύω. Θα σας πω όμως ένα παράδειγμα που είναι πιο απλό και πολύ σύνηθες. Έχουμε ακούσει για την κατάσταση που ονομάζεται ΔΕΠΗ, εγκληματική προσοχή, με υπερκινητικό αυτά τα παιδιά, τα οποία διασπάται εύκολα η προσοχή τους, να το πούμε έτσι. Μεγάλες λοιπόν πολυκλινικές έρευνες στις ΗΠΑ έδειξαν ότι τα παιδιά τα οποία έχουν χαρακτηριστεί με ΔΕΠΗ, αυτήν δηλαδή τη διαταραχή προσοχής, δεν έχουν στην πραγματικότητα ΔΕΠΗ. Το 1/3 για την ακρίβεια των παιδιών που χαρακτηρίζονται με ΔΕΠΗ δεν έχουν ΔΕΠΗ και το μόνο που έχουν είναι μια δυσκολία σύγκλησης των ματιών τους. Όταν διαβάζουμε, επειδή το βιβλίο που κρατάμε είναι σε μια κοντινή απόσταση, γύρω στους 30 με 40 πόντους, τα μάτια μας πρέπει να συγκλίνουν προς τα μέσα, πρέπει να έρθουν προς τα μέσα με μια κίνηση και να σταθεροποιήσουν τη θέση τους αυτή, προκειμένου να εστιάσουμε στο βιβλίο. Εάν λοιπόν δυσκολευόμαστε να κάνουμε αυτή τη σύγκληση, έχουμε όπως λέμε μια ανεπάρκεια σύγκλησης, μια δυσκολία να φέρουμε τα ματάκια μας προς τα μέσα, αυτή η κατάσταση μπορεί να προσομοιάσει εξαιρετικά την εικόνα του ΔΕΠΗ, τη διαταραχής προσοχής. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Αν εγώ δυσκολεύομαι να διαβάσω, ο οργανισμός θα επιλέξει την εύκολη λύση, η οποία είναι τι? Αν δυσκολεύομαι να συγκλίνω τα μάτια μου, ο οργανισμός θα επιλέξει να μην τα συγκλίνει και να κοιτάξει κάπου μακριά. Σωστά, ο οργανισμός επιλέγει πάντα τον εύκολο τρόπο, όχι τον πιο αποδοτικό. Και για τα παιδιά είναι προφανές και εμείς. Αν με δυσκολεύει το διάβασμα θα εγκαταλείψω. Και τους βλέπουμε λοιπόν πολύ συχνά παιδιά να φέρουν μια διάγνωση η οποία και δεν είναι πραγματική, αλλά και είναι και εύκολα αντιμετωπίσιμη. Δηλαδή σκεφτείτε ότι σε αυτή την περίπτωση ένα παιδί με ανεπάρκεια σύγκλησης μπορούμε με ένα πρόγραμμα εξατομικευμένων ασκήσεων να το διορθώσουμε μέσα σε ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Το οποίο πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ασκήσεις με τα μάτια για να μπορέσουν να εστιάσουν καλύτερα. Είναι ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα τα οποία ονομάζονται Vision Therapy αυτή η διαδικασία και στην πράξη είναι η επανεκπαίδευση του συστήματος μάτι-εγκέφαλος ώστε να μάθει να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Μάλιστα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι 1 στα 3 παιδιά μπορεί να φέρει λάθος διάγνωση, να την κουβαλάει ως ταμπέλα για όλη την ακαδημαϊκή πορεία και το χειρότερο να μην έχει λύσει το πρόβλημα το οποίο υποκρίνεται. Με παρόμοια συμπτωματολογία. Με παρόμοια συμπτωματολογία. Και το χειρότερο, αν θέλετε να πούμε, που μπορεί να συμβεί παρακάτω, είναι ότι εάν ένα τέτοιο παιδί μείνει χωρίς την κατάλληλη παρέμβαση, οι έρευνες έδειξαν ότι έχει και τριπλάσιες πιθανότητες τελικά να αποκτήσει πραγματικό ΔΕΠΗ, πραγματική διαταραχή. Ενώ αρχικά δεν είχε τίποτα. Ακριβώς. Κατάλαβα. Και για να περάσουμε στα πρακτικά της Σπάρτης και για όσους μας ακούνε και μπορεί να θέλουν, να ενδιαφέρονται να σας βρουν, να πούμε ότι είστε στην Αθήνα, τα στοιχεία σας τα έχουμε ήδη πει αναλυτικά και θα τα ξαναπούμε, αλλά συνεργάζεστε με το Κέντρο Λογοθεραπείας Νόησης που βρίσκεται εδώ στη Σπάρτη, το οποίο σας στέλνει παιδιά που πρέπει ή που θέλουν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία και μετά παίρνει από εσάς αυτές τις εξατομικευμένες οδηγίες που δίνετε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχετε εντοπίσει. Ναι, γιατί δυστυχώς ακόμα οι οπτομέτρες που ασχολούνται πιο εξειδικευμένα με το κομμάτι αυτό είμαστε λίγοι. Επομένως, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Σπάρτη κάποιος συνάδελφος εξειδικευμένος στον τομέα αυτό. Οπότε πολλές φορές μπορούμε να δώσουμε κάποιες πιο απλές ασκήσεις που να μπορούν να εφαρμοστούν από το προγράμματα λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε κάποια πιο απλές κατευθύνσεις, κάποιες πιο απλές δραστηριότητες, προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί. Εγώ για την ακρίβεια, κυρία Παπαδοπούλου, την γνώρισα μέσα από την ίδια τη δουλειά. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω το σκεπτικό της, τον επαγγελματισμό της, συνέβη και κυρίως την ανθρώπινη προσέγγιση που έχει απέναντι στα παιδιά. Και είναι κάτι που χαρακτηρίζει και το κέντρο. Οπότε αυτή η διάθεση αρχικά για μια διεπιστημονική προσέγγιση, δηλαδή για μια προσέγγιση από πολλές διαφορετικές ειδικότητες, ώστε να δούμε το παιδί συνολικότερα, να μην βλέπουμε το παιδί σαν ένα ζευγάρι μάτια, να μην βλέπουμε το παιδί σαν ένα ζευγάρι χέρια, να μην βλέπουμε το παιδί ως κομματάκια, έτσι, να το δούμε συνολικά το παιδί, ολιστικά. Λοιπόν, αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση νομίζω ότι δηλώνει τα πάντα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και πριν κλείσουμε να μας πείτε πού βρίσκεστε και να μας δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Είμαστε στην Αθήνα, στην περιοχή Πάτου Μαχαλανδρίου, στη Ηρακλείου του 44. Αν χρειάζεται κάποιος επικοινωνία μπορεί να καλέσει στο 6932-724-794 και θα χαρώ να δώσουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση μπορεί να φανεί χρήσιμη αναγκαία και βέβαια οπουδήποτε μπορούμε να παρέμβουμε για να βοηθήσουμε την καθημερινότητα παιδιών ή και ενηλίκων. Μάλιστα. Για το κομμάτι των ενηλίκων, σας λέω από τώρα ότι θα ξανά απευθυνθώ σε εσάς, διότι το αντικείμενό σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ άγνωστο και σίγουρα έχει πολύ περισσότερες εφαρμογές από όσες μπορούμε να κάνει να διανοηθούμε. Οπότε θα ξανασυναντηθούμε τηλεφωνικά σίγουρα. Με χαρά όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο κύριος Κόκοτας, κλινικός οπτομέτρης. Μας εξήγησε την ειδικότητά του αρκετά αναλυτικά, νομίζω. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ τουλάχιστον εντυπωσιάστηκα από όσα άκουσα. Είναι πολύ καινούριο όλο αυτό και είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσο πολλά πράγματα μπορεί να αντιμετωπίσει η οπτομετρία και σε πόσο πολλά πράγματα μπορεί να δώσει εξηγήσεις. Νικολέτα, τώρα μπορούμε ως ένα βαθμό νομίζω να καταλάβουμε γιατί το Κέντρο Νόησης έψαξε να βρει την λύση σε κάποια προβλήματα και γι' αυτό απευθύνθηκε στην οπτομετρία. Έδαμε πολύ σωστά. Όπως προαναφέραμε, τα περιστατικά είναι πολλά, δεν είναι όλα όμως σωστά διαγνωσμένα, αυτό να το αναφέρουμε. Άρα είναι κρίμα όταν υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που έχει ίσως ψευδώς διαγνωστεί ή λαθεμένα διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες, να μπαίνει σε ένα κικαιώνα θεραπείων που, να πω και κάτι, δεν θα το αποφέρει πολλά. Ίσως ανεβούμε ένα σκαλί, αλλά δεν θα φτάσουμε ποτέ στο αποτέλεσμα που εμείς επιθυμούμε. Μέσω της οπτομετρίας είδαμε ότι με έναν πολύ απλό φακό, με πολύ συγκεκριμένες ασκήσεις οπτομετρικές και με την θεραπεία Vision Therapy που πλέον παρέχεται από το χώρο μας, μπορούμε να φτάσουμε σχεδόν στο απόλυτο, την απόλυτη αποκατάσταση. Άρα φεύγει η ταμπέλα του παιδιού, ηρεμεί η οικογένεια, το παιδί δεν νιώθει άχρηστο και ουσιαστικά προχωράει την σχολική του ζωή πολύ πιο σωστά, πολύ πιο δομημένα και κυρίως δεν τον έχουμε καταστρέψει, δεν τον έχουμε στιγματίσει και κυλάνε όλα πολύ πιο ομαλά. Ούτε και ταλαιπωρήσει υπερβολικά. Ούτε και ταλαιπωρήσει. Και να πούμε εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να το πούμε, ότι όσα προτείνουμε εδώ δεν είναι δυσπρόσιτα οικονομικά, γιατί είναι πολύ βασικό να το ξέρει ίσως και αυτό ο κόσμος. Ίσως είναι, αν μπει σε μια τέτοια διαδικασία, ίσως γλιτώσει Ακριβώς. Και πολλά χρήματα, ετών θεραπείες ετών, και πολύ, όπως είπε και ο κύριος Κόκοτας, μέσα σε πολύ λίγες συνεδρίες καταφέρει το παιδί και έρθει όσο πιο κοντά γίνεται στο κομμάτι που εμείς επιθυμούμε. Γι' αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο το κέντρο μας προσεγγίζει, είπαμε, ολιστικά τον άνθρωπο, τον σέβεται τον άνθρωπο, σέβεται την επιστήμη που εμείς τέλος πάντων ακολουθούμε, και θα προσπαθήσουμε να το πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε, με αποτέλεσμα να παρέχουμε υψηλής ποιότητας θεραπείες, αλλά και να μην εντός εισαγωγικών, ας πούμε, κοροϊδεύουμε κανέναν. Προσπαθούμε για το καλύτερο και είμαστε δίπλα στους γονείς και στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη και μας έχουν υποστηρίξει. Ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση ήταν αρκετά χρήσιμη, Νικολέτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και που μας έδωσες γνώσεις, πληροφορίες. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε για ακόμα μια φορά, και να πω καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, σε εκπομπές σας και στο σταθμό.